στο γήπεδο Κερασιάς, όπου θα συμμεταδώσουμε το παιχνίδι Νίκη Κερασιάς, Αετός Βασιλικών, το ντέρμπι της κατηγορίας. Τον κύριο Μαυρομάτη ήρθε να δει το παιχνίδι. Πολλοί κόσμος βλέπετε και στο βάθος, αλλά και γύρω-γύρω στα αποδυτήρια απέναντι, πάρα πολύ κόσμο στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου, στο μεγάλο ντέρμπι της κατηγορίας. Θα ανοίξει για το Μελίδη. Μελίδης θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, θα διώξει τελευταία στιγμή εκεί η άμυνα της Νίκης Κερασιάς. Κακή, κακό διώξει ο Μπουσνάκη, σουτ, δοκάρι και γκολ. Δοκάρι και γκολ από τον Μπουσνάκη, φοβερό γκολ από πάρα πολύ μακριά. Βρήκε και τον τερματοφύλακα στην πλάτη, δοκάρι στην πλάτη του Ρίγα και 0-1 για την ομάδα του Αετού Βασιλικών. Καλώς και Καγιολάκης δεν φάνηκαν πολύ γιατί δεν έφτανε πολύ μπάλα. Και έγινε τώρα Πραυτσιάρης και την τελευταία στιγμή θα μπλοκάρει. Δευτεία γρήγορα στο Μάρκου. Μάρκου θα φύγει τώρα από δεξιά. Μάρκου ανοίγει την μπάλα για να κάνει και τη σέντρα για τον Σαρακατσιάνο. Και τη σφυρίξει ο διαιτητής. Θα δώσει κάρτα κίτρινη για θέατρο. Κάρτα κίτρινη για θέατρο. Τίποτα λέει, δεν υπάρχει τίποτα κύριος Αγγελάκης. Θα τρέξει ο τέλος. Θα γεμίσει εκεί. Δεν είναι τίποτα καθαρή φάση. Σκιούλας με το στήθος Σκιούλας πάντα θα κάνει το σούτ εκεί, καλό το σούτ από τον Μάρκο τελευταία στιγμή. Και που είναι ο Σιάφος, πήρε την κεφάλι Νεστορόπουλος, Λαζαρίδης, να βγει ο Σκιούλας μόνος του, Σκιούλας και θα κάνει ναι το 1-1. 1-1 το μεγάλο τέρμπι εδώ στην Κερασιά με τον Σκιούλα. Χαμός στην κερκίδα, βλέπετε πέφτουνε, ανάβουν πυρσούς εκεί δεξιά. Λαζαρίδης τώρα στο φάουλ αυτό, καλοτραβηγμένο, τελευταία στιγμή παραλίγο και ο Σιούλας να κάνει το γκολ με το κεφάλι. Δεν είναι τίποτα, Μάρκου, Μάρκου τώρα, μέσα στην περιοχή μπαίνει ο Μάρκου, Μάρκου πάντα. Φωνάζουν για πέναλτι, δεν υπάρχει τίποτα λέει ο κ. Αγγελάκης. Κάποιες κοπέλες, Μάρκου τώρα το κάνει. Καλό, πολύ καλό το φάουλ του Μάρκου, μόλις δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Σκιούλας κατευθείαν, πολύ παίκτες Σαρακατσιάνος για το Λαζαρίδη. Για να δούμε, τρέχει ο Σκιούλας, θα προλάβει, τρέχει ο Σκιούλας. Σκιούλας, ναι, και πάνω στη τελευταία στιγμή, πάνω στο Μελίδη. Σπαθεί εκεί ο Λευκαρίτης, μπήκε δυνατά και ο Λαζαρίδης. Να δούμε, Λαζαρίδης κάνει και τόσο του Λαζαρίδης, έγινε κόντρα και γκολ. Λαζαρίδης βρήκε ένα σώμα και 2-1 για την ομάδα της Νίκης Κερασιάς στο μεγάλο ντέρμπι. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες, ανεβαίνουν στην κερκίδα. Ένας πραγματικός χαμός γίνεται εδώ. 2-1. Δεν ξέρω το λόγο, θα πρέπει οι παίκτες να βγουν πιο μπροστά, κάτι να κάνουν αν θέλουν να σοφαρίσουν. Θα γίνει το, από το Βόγια, θα βγάλει με το Αμπράτσα ο Ρίγας, καλή φάση, πέρασε 2-3. Λαζαρίδης την κόβει ξανά, κουράστηκε βέβαια. Λαζαρίδης την έκλειψε όμως. Και γίνεται εκεί μια ανατροπή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, θα το δούμε ξανά. Τέρση. Να τώρα Καράνταλης, Καράνταλης μπαίνει στην περιοχή, Καράνταλης θα κάνει και το σουτ. Την τελευταία στιγμή σωτήρια ο Ρίγας. Φοβερή απόκρουση, η απόκρουση ίσως στο αγώνα με το Ρίγα. Φωνάζουν έληξε και λήξη του αγώνα. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Εδώ ο Ρίγας μπροστά στην κερκίδα. Όλοι οι παίκτες θα πάνε να κάνουν τα επινίκια όλοι μαζί εδώ στον κόσμο της Νίκης Κερασιάς. Μεγάλη νίκη που ίσως αυτή η νίκη να δείξει και τον φετινό, να βγάλει μάλλον, να δείξει να βγάλει και τον φετινό πρωταθλητή ομίλου. Βλέπετε τα παιδιά της Νίκης Κερασιάς όλοι μαζί με τους φιλάθλους, ένα πραγματικό πανηγύρι. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει τελευταία και δεν θύμιζε παιχνίδι Β' κατηγορίας, θα έλεγα τρίτης εθνικής. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στους παράγοντες, για το ήθος, στους προπονητές, για τον κόσμο, τον φίλαθλο, αυτόν τον κόσμο που δεν ακούστηκε τίποτε, αλλά δεν μπορώ να μην, σήμερα τουλάχιστον, να μην συγχαρώ και τη διαιτησία που νομίζω σεβάστηκαν, οι διαιτητές μας σεβάστηκαν όλους τους ποδοσφαιριστές με το δικό τους τρόπο. Σας αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Όλα κύλησαν όμορφα, όλοι παίρνουν άριστα. Τρελάθηκα γιατί η αδρελανίνη ανέβηκε στα ύψη. Ήτανε, παρόλο που ήταν τυχερό γκολ, δεχτήκαμε και ένα τυχερό γκολ. Καμιά φορά χρειάζεται η τύχη για να πάρεις ένα παιχνίδι. Και ευτυχώς αυτή τη φορά ήταν η τύχη με εμάς. Και
Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι μια μεγάλη χαρά. Χαρήκαμε όλοι. Ανέβηκα στα κάγκελα σχεδόν. Ανέβηκα στα κάγκελα, ναι. Ήθελα να πηδήξω κιόλας, αλλά το σκέφτηκα. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ που πήραμε τη νίκη. Ασχέτως που έβαλα εγώ το νικητήριο γκολ. Είναι πράγματι διαφήμιση ποδοσφαίρου σημερινός αγώνας. Όταν δύο ομάδες β' κατηγορίας παίζουν ένα τέτοιο ντέρμπι. Και αν φανταστεί κανείς ότι η Κερασιά έπαιζε πριν ένα χρόνο στη γάμα κατηγορία και διεκδίκη με αξιώσεις στην άνοδό της στην Α κατηγορία. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εδώ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κερασιάς, από τον προπονητή, και νομίζω ότι σήμερα κανείς δεν έχει παράπονο από την απόδοση της ομάδος, αλλά και από την ομάδα των Βασιλικών, η οποία ήταν μια εισάξια ομάδα. Είχαμε και δύο καλές ευκαιρίες στο τέλος. Χάσαμε πολύ χρόνο στην αρχή. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε με ένα γκολ, με μια ευκαιρία. Μας πιέσανε πολύ, ξέραμε τι θα περιμένουμε. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε, αλλά ήταν καλύτερο και κερδίσαμε.